πρόκληση, οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου μας, κύριος Ανδρέτος και κύριος Ζάχαρης, προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο του Δήμου Παιωνίας, λέγοντας ότι όλα είναι καλώς καμωμένα και όλοι εμείς που σήμερα διαμαρτυρόμαστε είμαστε εκτός πραγματικότητας. Είστε γελασμένοι κύριοι όταν λέτε με τα δικαστικά διλήμματα ότι επιχειρούμε να δημιουργήσουμε σύγχυση στο λαό της Παιωνίας. Η απάντηση είναι εδώ σήμερα. Ο λαός της Παιωνίας έδωσε με την παρουσία του την απάντηση ότι τα προβλήματα του νοσοκομείου μας ενώνουν. Αντί να κρύβεστε στην ασφάλεια των γραφείων σας, ελάτε να εξηγήσετε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Φιγουράρετε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων λέγοντας 1002. Για τα ουσιαστικά όμως προβλήματα του νοσοκομείου δεν μιλάει κανένας. Γιατί κύριοι 2 χρόνια υπολειτουργεί η παθολογική και χειρουργική κλινική? Πού θα πάνε οι εκατοντάδες ασθενείς που χρειάζονται περίθαλψη και νοσηλεία? Ποιος θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα? Όσο δεν ξεκαθαρίζει τις θέσεις σας για το πώς θα επαναλειτουργήσει το νοσοκομείο μας, θα βρίσκεται αντιμέτωπη την κοινωνία της Παιωνίας. Πριν είναι αργά και για τους δυο σας, βρείτε λύση. Και κύριε Ανδρίτσο, δεν είστε άτρωτος. Είστε αναλώσιμος. Και ενίοτε η αγανάκτηση γίνεται θυμός. Και ο θυμός γίνεται οργή. Μιλήστε με τους εργαζόμενους, με την κοινωνία και βρείτε τη λύση που έχουν ανάγκη κάποιοι της Παιωνίας. Πολλοί προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το νοσοκομείο. Αυτοί έφυγαν. Το νοσοκομείο έμεινε.